Στις 3:30 το μεσημέρι, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθούν στο Λευκό Παλάτι, συνεχίζοντας τον κύκλο των συνομιλιών που άνοιξε στο Βίλνιο της Λιθουανίας με στόχο την επαναπροσέγγιση των δύο χωρών. Η διατήρηση της νηνεμίας είναι ζητούμενο και για τις δύο πλευρές, προϋπόθεση για να προχωρήσει ο πολιτικός διάλογος και για τα δύσκολα θέματα που μας χωρίζουν. Ο δρόμος όμως είναι ακόμα μακρύς. Το λιγότερο που οφείλουμε στον ελληνικό και τον τουρκικό λαό είναι μια περίοδος χωρίς εντάσεις, ιδιαίτερα σε καιρούς παγκόσμιας αβεβαιότητας, πολλαπλών κρίσεων και αναταραχών στην ευρύτερη περιοχή. Ακόμη και αν δεν καταφέρουμε να προχωρήσουμε με την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, μπορούμε να διαφωνούμε με πολιτισμένο τρόπο. Ήδη ο Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τη θέση του και την αντίδρασή του στη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί de facto καταστάσεις. Μπορούμε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά σε μια προοπτική που απέχει από τα τετελεσμένα και υιοθετώντας μια προσέγγιση που πιστεύει στη λύση. Όλοι γνωρίζουν ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί de facto καταστάσεις σε αυτή τη γεωγραφία. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα γίνεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Ταγίπ Ερντογάν για μετατροπή της Μονής της Χώρας σαν τζαμί. Ένα θέμα που θα θέσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Τούρκο Πρόεδρο, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του. Ο Στέφανος Κασελάκης υποστήριξε ότι η Αθήνα στέλνει λάθος μηνύματα στην Άγκυρα. Μετατροπή εκείνος την περιέγραψε ως αχρίαστη. Δηλαδή απλά δεν χρειαζόταν. Αυτό είναι ένα εντελώς λάθος μήνυμα. Μπορούσε να έλεγε ότι είναι απαράδεκτη, προκλητική, αλλά τον λέει κάποιος απλά αχρίαστη και να συνεχίζει με την επίσκεψή του, στέλνει εντελώς το λάθος μήνυμα. Μήπως θα έπρεπε να του πει, θα συναντηθούμε, αλλά θα τα πούμε λίγο αργότερα. Να μην πάει, λέτε. Ναι, να στείλει ένα μήνυμα. Τι θα πει, θα συναντηθούμε, αλλά θα τα πούμε αργότερα. Θα χαλούσε όλο το κλίμα, έτσι. Ποιο κλίμα. Εντάξει, έχουμε. Το κλίμα το Βαγιογάιδαρος. Μητσοτάκης και Ερντογάν θα έχουν στο πλευρό τους τους υπουργούς εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν και τους διπλωματικούς του συμβούλους Ανά Μαρία Μπούρα και Τσαγατάκη Λίτ, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες με τις δύο πλευρές ώστε να αξιολογηθεί η πορεία των συμφωνιών και να υπογραφούν νέες. Το θέμα είναι η ουσία του πράγματος και προς το παρόν είμαστε νομίζω πολύ μακριά με τη γειτονική μας χώρα από το να επιλύσουμε ουσιαστικά θέματα. Αυτό νομίζω που θέλουν οι δύο ηγέτες είναι να στείλουν ένα μήνυμα ότι το τρένο, η διαδρομή της προσπάθειας συμφιλίωσης βρίσκεται στις δράκες και δεν έχει εκτροχιαστεί. Βεβαίως και οι τελευταίες τοποθετήσεις του Ερντογάν είναι προκλητικές και μάλιστα αυτό το οποίο γίνεται και με την Μονή της Χώρας είναι απαράδεκτο. Δεν σκεφτήκατε να βάλετε. Δεν σκεφτήκατε να βάλετε την επίσκεψη προφανώς. Όχι, προφανώς. Και το ζήτησε το Πασόκ. Καλά έκανε και το ζήτησε, αντιπολίτευση είναι. Αλλά κοιτάξτε, δεν μπορούν να διακοπούν οι διεύλοι επικοινωνίες με την Τουρκία. Δεν γίνεται.